Πάμε τώρα στη Θεσσαλονίκη, στην παραλία της Θεσσαλονίκης που καταλαβαίνω, Αναστασία, ότι έχει γίνει στέκη και για περίπατο αλλά και για έναν καφέ από τα take away που λειτουργούν πίσω σου. Γιάννη, ο καιρός ήταν πάρα πολύ καλός και συνεχίζει να είναι ανοιξιάτικος και οι Θεσσαλονικείς βγήκαν όλοι έξω από ό,τι καταλαβαίνεις, από νωρίς το πρωί, οικογένειες με παιδιά, αλλά τώρα νεότεροι με ένα καφέ ή ένα ποτό στο χέρι. Περνάει συνέχεια περιβολικό της αστυνομίας από τη Λεωφορονίκη όπου βρισκόμαστε, κάνει συστάσεις στους νέους να μην κάθονται έξω από τα μαγαζιά. Λίγο νωρίτερα ήρθε και ο διοκτήτης του καταστήματος, είναι ακριβώς απέναντι, και μας έλεγε ότι χθες έγινε μια μεγάλη επιχείρηση αστυνομίας, του επιβλήθηκε πρόστιμο 3.000 ευρώ, ότι ο ίδιος πρέπει τον κόσμο να φεύγει έξω από το κατάστημα, αλλά εκείνος προτιμάει να μένει με το ποτό σε εκείνο το σημείο. Τώρα βλέπετε, οι κοπέλες πήραν με τη βοήθεια του Δημήτρη Τσιοπλού, θα δείξουμε ότι μια παρέα γυναικών, τις οποίες έχουν πάρει τα ποτά τους και κάθονται έξω στην παραλία, ώστε να μην δημιουργείται συνωστισμός στο κατάστημα. Βλέπετε και άλλους νέους οι οποίοι βρίσκονται εδώ στην παραλία. Να σου πω. Και με ένα ποτό στο χέρι τον κόσμο την ώρα που περπατούν και κάνουν τη βόλτα τους.